Να υπάρχει το γραφείο του, το κομπιούτερ του και να μπορεί να έρχεται ο υπάλληλος. Κατά δεύτερον, κατά χρήση παρακολουθούμε χώρο στον οποίο θα μπορεί να γίνει η εκπαίδευση. Και τρίτον, εμείς από σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε και γι' αυτό θα το πάρουμε θέμα στον προεκπαιδευτή μας λίγο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα να βάλουμε χρήματα προκειμένου να γίνει να ολοκληρωθούν οι μελέτες για να βγάλουμε άδεια για ένα εκπαιδευτικό κτίριο του ΚΕΚΙ στο Σαγρή. Αυτό το κτίριο, αυτή η άδεια, η οποία όπως ξέρετε είναι ένα σύνολο 3-4 μελετών, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει και τις εγκρίσεις από αρχαιολογίες, από Βυζαντινά και όλα τα άλλα σχετικά, θα ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρωθεί και θα υπάρχει ένα έτοιμη πλέον η άδεια, από εκεί και πέρα, το οποίο μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, σε 9 μήνες, σε ένα χρόνο, ό,τι είναι τόσο σε ένα χρόνο θα έχει γίνει αυτό, από εκείνη τη μέρα και για τα επόμενα 2 έτη, η προσπάθειά μας θα είναι να το μπορούμε να βρούμε ένα πρόγραμμα να δεδάσουμε για να μπορούμε να χρηματοδοτηθεί και να γίνει το κτίριο αυτό. Και περνώντας αυτά τα 2 έτη, εάν δεν έχει γίνει, που να είστε σίγουροι ότι θα με το καινούργιο πρόγραμμα, τέτοια πράγματα εγκρίνονται και θα είναι πάρα πολλά. Και αν δεν γίνει αυτό, στα 2 χρόνια από την άδεια και μετά, ο Δήμος θα βάλει χρήματα προκειμένου να ολοκληρώσουμε το ΚΕΚΙ στο Σαγρή. Είναι λοιπόν αυτό η πρόταση, η εισήγηση την οποία πρόκειται να κάνει ο κύριος Αθανασόπουλος. Καθώς επίσης, όπως είναι γνωστό, και την ίδια ακριβώς πρόταση, και είχαμε την παραπάνω μάθηση, είχαμε λίγο πριν 6 μήνες. Είναι μια στιγμή την οποία θεωρώ ότι πολύ σημαντική για τον τόπο μας, γιατί όπως γνωρίζετε, πρώτα απ' όλα η Νάξος είναι ένας χώρος, είναι ένα μέρος στο οποίο ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ ανεπτυγμένος. Και γι' αυτό το γεγονός ότι υπάρχει γεωργική εκπαίδευση είναι μια ανάγκη και μια αναβάθμιση για τον τόπο μας. Είναι μια ανάγκη για τον τόπο μας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα νησιά. Έτσι και δεν τα ελάχιστα μέρη στα νησιά που υπάρχει ΚΕΚΙ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαφυλάξουμε ως χώρο αφταγμού, πρώτον. Δεύτερον, ότι το γεγονός αυτό το θέμα σέρνεται εδώ και πολλά χρόνια και φτάνουμε πια στην τελική του ευθεία και όπως την άλλη φορά δεσμεύτηκα, η υπόθεση θα λυθεί και θα λυθεί άμεσα και σύντομα. Και είμαι ενθουσιασμένος και ευχαριστώ και τον Γιώργο Θανασόπουλο που έκανε τον κόπο και ήρθε κοντά μας για να κάνει άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, είναι εδώ και 12 χρόνια να μεταφέρει για την υπόθεση αυτή, αλλά είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τώρα πια θα είναι και η φορά που μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ξεκινάμε, βγάζουμε την άδεια λοιπόν και προχωράμε για την κατασκευή του ΚΕΚΙ στο Σαγρή. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους συμβούλους της Αγρίου, οι οποίοι θα κάνουν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ίσως, στο μετεπόμενο, να μπει το θέμα και να ξεκινήσουμε. Και στο ευκαιρία το βάζουμε σήμερα, διότι σε λίγο, όπως γνωρίζετε, έχουμε τον προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό θα ζητήσουμε την αναμόρφωση για να βάλουμε στον κωδικό σε πρώτη φάση 30.000 για τις μελέτες του χώρου και εκεί στο Αγρίκο. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω κύριε Αθανασόπουλε. Ευχαριστούμε που πάλι βρίσκεστε. Ένα λεπτό. Θα πάρω το λόγο. Ένα λεπτό.